Παρά το γεγονός ότι στις τοπικές κυρίως κοινωνίες η νόσος Αλτσχάιμερ εξακολουθεί να αποτελεί ταμπού ως προς την παραδοχή της, τα βήματα στην έρευνα αρχίζουν να έχουν ένα πιο δυναμικό βηματισμό, με τους επιστήμονες πλέον να έχουν στα χέρια τους υλικό που θα τους βοηθήσει να εξετάσουν πιο αξιόπιστα το εύρος των αιτιών εκδήλωσης της νόσου και από εκεί της δυνατότητας θεραπείας της. Ως τέτοιο πολύτιμο υλικό θεωρείται ο εγκεφαλικός ιστός, που φτάνει στις κατατόπους βιοτράπεζες και αποτελεί το νούμερο ένα παράγοντα στην έρευνα. Παρά την προκατάληψη, η Τράπεζα Εγκεφαλικού Ιστού στο Ηράκλειο έχει ήδη δυναμική παρουσία. Η Τράπεζα Εγκεφαλικού Ιστού παγκοσμίως είναι κάτι που βοηθάει να προχωρήσουμε την έρευνα μπροστά. Ξέρετε, η νόση του Αλτσχάιμερ είναι μια πάθηση για την οποία δεν έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή αποτελεσματικές θεραπείες. Έχουμε θεραπείες μόνο που καθυστερούν τα συμπτώματα. Γίνονται κάποιες προσπάθειες οι οποίες βασίστηκαν εν μέρη και στα ευρήματα από τις Τράπεζες Εγκεφαλικού Ιστού που αφορούν μονοκλονικά αντισώματα τα οποία καταπολεμούν το αμυλοειδές. Παρότι εκεί τα αποτελέσματα δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα, είναι ένα πρώτο βήμα. Επομένως, αυτό δείχνει το πόσο μπροστά μπορεί να προχωρήσει κανείς όταν έχει στα χέρια του ιστό από ασθενείς με Αλτσχάιμερ που θα βοηθήσουν σε μελλοντικές έρευνες. Πρόκειται για εγκεφαλικό ιστό που μέσω συγκεκριμένου πρωτοκόλλου του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής λαμβάνεται από άτομα που μόλις έχουν φύγει από τη ζωή και εν ζωή έπασχαν από Αλτσχάιμερ και η οικογένειά τους έχει συνενέσει στη λήψη του. Μια απόφαση που λαμβάνει τα χαρακτηριστικά της προσφοράς στην επιστήμη, αλλά και της προσφοράς στην ίδια την ανθρωπότητα. Είναι μια μεγάλη έτσι πράξη από την οικογένεια και από τον ασθενή. Είναι κάτι το οποίο όντως, όπως λέτε, υπάρχει ένα ταμπού γύρω από αυτό. Από την άλλη, αν σκεφτεί κανείς ότι αυτό είναι μια προσφορά όσον αφορά μελλοντικούς ασθενείς, γιατί προφανώς δεν θα ωφελήσει τον ίδιο τον ασθενή. Αν το δει κανείς από αυτό το πρίσμα και μάλιστα έτσι υπάρχει και μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, προσφέρει κάτι για επόμενες γενιές ασθενών, αν μπορέσουμε να βρούμε έτσι κάτι που να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε. Υπάρχει ενδιαφέρον, βέβαια, επειδή ακόμα στην Κρήτη και παντού, δηλαδή, θεωρούν ότι η αρρώστια είναι ντροπή που δεν είναι ευρέως γνωστό και ούτε με πολύ διακριτικότητα, με πολύ ευγένεια, με πολύ προσοχή προσεγγίζομαι αυτό το θέμα. Βεβαίως υπάρχει ενδιαφέρον από ανθρώπους που έχουν μια ευρή αντίληψη. Ήδη από την έρευνα που γίνεται έχουν προκύψει συμπεράσματα που δύναται να βοηθήσουν στην πορεία προς την εξεύρεση θεραπείας για το Αλτσχάιμερ. Όπως επισημάνθηκε στη λήξη του 8ου Παγκρήτου Διεπιστημονικού Συνεδρίου Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών της εταιρείας Ηρακλείου Αλληλεγγύη, ήδη αποτυπώνεται ότι στην Κρήτη, στις περιπτώσεις που έχουν ελεγχθεί, το μεγαλύτερο μέρος των ασθενών εμφάνιζε αυξημένα ποσοστά μιας συγκεκριμένης πρωτεΐνης, στην οποία ίσως θα μπορέσει να στηριχθεί μια ολόκληρη έρευνα για τον εντοπισμό της θεραπείας του Αλτσχάιμερ. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αυτή η πρωτεΐνη συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται ότι είναι μια αναπόθεση που μέσα στα χρόνια πρέπει να έχει κανείς μια γενετική προδιάθεση για να γίνει αναπόθεση σε ένα μέρος. Στο άλλο ακόμα το ψάχνουμε και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να έχει κανείς διαθέσιμο εγκεφαλικό ιστό. Αν το ανακαλύψουμε, ίσως αυτό είναι και να ανοίξουμε λίγο την πόρτα προς μια θεραπεία που να στοχεύει προς τα εκεί, γιατί οι θεραπείες που στοχεύουν μέχρι τώρα στο αμυλοειδές και στην υπερφωσφορημένη τάου δεν έχουν έτσι θεαματικά αποτελέσματα. Οπότε ίσως αυτό, αν ανακαλύψουμε το λόγο που αυτή η πρωτεΐνη συσσωρεύεται στον εγκέφαλο των ασθενών, να μπορέσουμε να έχουμε κάτι ελπιδοφόρο από εκεί.